Θα καλημερίσω το δήμαρχο της Καλαμάτας, κύριο Αθανάσιο Βασιλόπουλο. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα σας από τον 984 καλημέρα, και από το Ηράκλειο. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα. Στη διαχείρισή της πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολη όταν περιμένεις να δεις και δεν θέλεις να επιβεβαιωθείς ότι μπορεί να κρύβονται εκατοντάδες ψυχές στα μπάρια του παπλίου το οποίο ναυάγεις, έτσι. Έτσι όπως θα λένετε, είναι δυστυχώς. Εμείς από χτες 4 ώρα που ενημερωθήκαμε για το ναυάγιο από τον Λιμενάρχη και τις σχέσεις που πραγματοποιήσαμε, μιλούσαμε για μεγάλο αριθμό σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήταν πάνω στο σκάφος, αυτό το σαροκάικο 30 μέτρων περίπου. Κινητοποιήσαμε όλες τις διαδικασίες, ελπίζαμε ότι θα είναι πολλοί οι διασωθέντες. Δυστυχώς δεν επιβεβαιωθήκαμε, είναι μόνο 104, γιατί αν προσθέσετε στους 104 και τους 79 νεκρούς, που μέσα σε αυτούς πρέπει να πω ότι είναι μια γυναίκα, είναι μόνο 183 άνθρωποι, οπότε δεν είναι το νούμερο αυτό που ήταν πάνω στο σκάφος, είναι τουλάχιστον τριπλάσιο από ό,τι λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, αλλά και οι εικόνες νομίζω, η ίδια εικόνα το μαρτυρά αυτό, αν δούμε το σκάφος, πόσο πολύ στυμπαγμένοι ήταν σε αυτό τουλάχιστον που μπορούμε να δούμε. Κοιτάξτε, οι διασωθέντες από την πρώτη στιγμή μιλούσαν για αρκετά άτομα, επίσης μιλούσαν για γυναίκες και παιδιά. Δεν μπορούσαμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό, γιατί οι διασωθέντες ήταν μόνο άντρες από 16 ως 41, αυτοί 104. Στους νεκρούς όμως αυτή τη στιγμή είναι και μία γυναίκα. Οπότε δυστυχώς αυτό επιβεβαιώνει τα λεγόμενα ότι υπήρχαν και γυναίκες. Έχουν μεταφερθεί οι σωροί, οι νεκροί. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη φρεγάτα στο ψυγείο για να μπορέσουν να φύγουν, εφόσον πρώτα προφανώς πήραν δείγμα για να μπορέσουν να λύσουν το DNA και να ταυτοποιήσουν αν μπορούν, γιατί θα υπάρξει και αυτό μετά, που είναι και αυτό έτσι, πολύ συγκλονιστικό. Επίσης αυτοί που μένουν στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή είναι 104 άτομα, εκ των οποίων τα 26 παραμένουν ακόμα στο νοσοκομείο, χωρίς να έχουν βέβαια πρόβλημα, θα βγουν και αυτοί, και 78 στην αποθήκη εδώ πέρα στο λιμάνι που είναι. Όλοι αυτοί οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα φύγουν σήμερα το μεσημέρι, το απόγευμα, θα φύγουν για οργανωμένες δομές, για τη Μαλακάσα, από το μας έχουν ενημερώσει. Για να μπορούν να έχουν και καλύτερες συνθήκες, η κινητοποίηση που άμεσα θα έπρεπε να γίνει και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, αλλά είδα και άκουσα και βλέπουμε και στα πλάνα της τηλεόρασης ότι πραγματικά Ερυθρό Σταυρό, ΕΚΑΒΑ, Δήμος, όλοι μαζί μια γροθιά για άλλη μια φορά, κύριε Βασιλόπουλε, έτσι ώστε να μπορέσετε να βοηθήσετε τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, η προετοιμασία που έγινε δεν ήταν προφανώς για 104 διασωθέντες, γιατί αυτό το νούμερο μπορούσε να διαχειριστεί και ο Δήμος Καλαμάτας χωρίς να κινητοποιηθούν και οι όμοροι νομοί. Η κινητοποίηση ήταν για ένα πολύ μεγάλο αριθμό που ελπίζαμε ότι θα μπορέσουμε να διασωθούν και θα έρθουν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Όμως δυστυχώς στελνήθηκαν οι ελπίδες μας, καθώς 11 η ώρα που ήρθαν τα 104 άτομα ήταν και οι τελευταίοι που ήρθαν οι διασωθέντες. Είναι αυτή η μεγάλη κουβέντα που πρέπει να ξανανοίξει βεβαιότατα και για το μεταναστευτικό, διότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Καταφέρανε τις προηγούμενες μέρες, όπως λέγανε, να βρουν ένα κοινό βηματισμό σε κάποια θέματα πρώτη γραμμής οι αρχηγοί των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί από τη μια είχατε εσείς εκεί το ναυάγιο. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία λέγονται σε φόβους, κύριε Δήμαρχε. Είχαμε και εδώ εμείς νότια της Κρήτης το Ιστιοφόρο με τους 80, ευτυχώς σώοι αποβιβάστηκαν και τουλάχιστον για ένα τριήμερο έχουν μεταφερθεί και φιλοξενούνται στο λιμάνι του Ηρακλείου μέχρι να φύγουν και να πάνε σε οργανωμένες δομές για άλλη μια φορά, όπως και στη δική σας την περίπτωση. Αλλά κυρίως να μην επιβεβαιωθούν αυτά τα τραγικά νούμερα, γιατί πίσω από κάθε αριθμό κρύβονται οικογένειες, μανάδες, πατεράδες, παιδιά, για τους ανθρώπους που ενδεχόμενα να είναι εγκλωβισμένοι στα μπάρια του πλοίου. Δυστυχώς δεν θα μάθουμε ποτέ τον ακριβή αριθμό. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτός ο βάθος που είναι το σκάφος που έχει πάει, δεν θα μάθουμε ποτέ με ακρίβεια πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες σε αυτό το σκάφος, πόσοι έχουν οδηγηθεί στον υγροθάνατο δηλαδή.
Είναι μεγάλο το βάθος εκεί. Λέγεται ότι εκεί έχουμε το μεγαλύτερο βάθος του ελληνικού χώρου. Δεν το γνωρίζω αυτό. Κάτι τέτοια άκουγα όμως και γι' αυτό σας ρωτώ. Έτσι λέγεται. Είναι το πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου. Το συγκεκριμένο σημείο είναι 5.300 μέτρα περίπου. Ένα βαθύ σημείο. Βέβαια δεν παίζει ρόλο το βάθος σε αυτό που συνέβη. Αλλά όμως το προφανώς δυσχεραίνει τις διαδικασίες να μπορέσει να βγει από εκεί. Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό μάλλον. Και να βγει πιο γρήγορα για να καταφέρεις να σώσεις ανθρώπους. Οπότε μένουμε σε αυτά τα οποία λένε μόνο οι ίδιοι διασωθέντες. Δηλαδή ότι ήταν πάρα πολλοί μέσα στα αμπάρια του πλοίου. Ένας αριθμός που φτάνει κοντά στους 700 με 750 στο σύνολό τους που ήταν πάνω στο σκαφός. Έχουμε ακούσει από τους διασωθέντες διάφορα νούμερα. Έχουμε ακούσει και 500 και 600 και 700 όπως είπατε και εσείς. Κύριε Δημάρχε, ανάμεσα σε αυτούς και οι διακινητές, γιατί υπήρξε και αυτή η πληροφορία ότι έχουν συλληφθεί 6 άτομα προς το παρόν, οι οποίοι φέρονται να είναι διακινητές. Είναι αλήθεια, αυτό επιβεβαιώνεται? Ναι, έτσι είναι. Και προφανώς αυτή είναι δουλειά βέβαια του ανακριτικού τμήματος του Λιμεναρχείου, του Λιμενικού Σώματος. Αλλά ναι, έτσι είναι όπως θα λέτε και εσείς. Έχουμε την πληροφορία ότι έχουν ήδη βρεθεί αυτοί που ήταν διακινητές. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που σήμερα θα βρεθεί σε εξέλιξη είναι η μεταφορά τους, λέτε, στην πορεία της ημέρας, των διασωθέντων σε οργανωμένη δομή και συγκεκριμένα, όπως σας είπαν, στη δομή της Μαλακάσας. Θα μεταφερθούν, φαντάζομαι, με μέσα τα οποία θα θέσει προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος Καλαμάτας. Θα διαθέσει τα λεωφορεία για να μπορέσουν να μεταφερθούν όπως και σε ανάλογες περιπτώσεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Βασιλόπουλε. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την Καλαμάτα.